Να πούμε την καλησπέρα μας στον κύριο Σόμπολο. Τον ευχαριστούμε πολύ που είναι σήμερα κοντά μας. Καλησπέρα σε εσάς, στους συναδέλφους όλους και στους τηλεθεατές σας. Γεια σας, κύριε Σόμπολο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, κύριε Σόμπολο, πάμε να δούμε λίγο τις τελευταίες δηλώσεις της Ρούλας Πισπυρίγκου και στη συνέχεια και να τις σχολιάσουμε, αλλά και να ρίξουμε μια πιο ευρεία ματιά σε όλα όσα μέχρι και αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε. Έχεις καταλήξει στο μυαλό σου τι μπορεί να φταίει για την ύπαρξη της κεταμίνης, δηλαδή ποιος την έχει βάλει αφού εσύ δηλώνεις αθώα? Μπορεί να θέλω να κατηγορήσω κανένα. Απλά όποιος μπορεί να βοηθήσει, όποιος γνωρίζει το οτιδήποτε, να το πει έρθω τα πάντα μου για να το κάνω καλά. Και ξαφνικά μου φεύγει και αυτό το παιδί. Ας το πει αυτός που έχει κάνει το οτιδήποτε. Ας το πει το παρακαλώ μέσα στην καρδιά μου. Είναι άδικο. Η αδερφή σου, εάν και εφόσον ο θάνατος της Ήρυδας αποδειχτεί έγκλημα, ενδεχομένως να οδηγηθεί και αυτή στη δικαιοσύνη. Είναι κάτι που έχει σκεφτεί? Προφανώς και το έχω σκεφτεί αυτό το πράγμα, αλλά θα σου πω μια φράση που άκουσα ότι πριν από παπά ξαψούν 5-6. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θεωρώ και πιστεύω μέσα μου ότι δεν θα κάνω λάθος. Δεν υφίσταται αυτό το πράγμα. Επειδή είσαι αθώα, όπως εσύ δηλώνεις, κάποια στιγμή προφανώς θα βγεις έξω. Τη ζωή σου μετά πώς τη βλέπεις, πώς την έχεις στο μυαλό σου? Έχω σταματήσει το κάνω σχέδιο. Εύχομαι και ελπίζω να το αποδείξω σύντομα. Και μου συγκεκριμένα αυτό που εγώ ζητάω είναι να πάω το Πάσχα τα μνήματα του παιδιού. Δεν το αντέχω να είναι μακριά τους. Εκεί που είναι. Ποτέ δεν τις έχω αφήσει. Ποτέ δεν τις αφήσαμε. Εσύ ποιο μήνυμα θες να περάσεις αυτή τη στιγμή? Τι θες να πεις αυτή τη στιγμή από τη φυλακή όπου βρίσκεσαι? Δεν έχω κάνει τίποτα στην παιδιά μου. Ότι είναι άδικη το ότι η αλήθεια θα φανεί. Εύχομαι να φανεί γρήγορα. Γι' αυτό και παρακαλώ όποιος γνωρίζει κάτι να το καταθέσει. Να το καταθέσει για τα παιδιά αυτά. Ακούμε τη φωνή σπασμένη. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό προφανώς προκύπτει λόγω της φόρτισης στην οποία βρίσκεται τη συναισθηματική. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτά τα οποία, κύριε Σόμπολε, ακούμε να σχολιάζετε και ένα παραπάνω που τη συνέντευξη και την εμπιστοσύνη γενικότερα τη δείχνει προς το πρόσωπο του δημοσιογράφου και γιού σας, έτσι, του Γιώργου, είναι πολύ βασικό. Απ' την άλλη, όμως, αυτά τα οποία ακούμε να λέγονται είναι πολύ αντιφατικά. Κυρία Μαλέσκου, οι κατηγορούμενοι, ό,τι θέλουν υποστηρίζουν για το αδίκημα που κατηγορούνται ή για οτιδήποτε άλλο. Είναι κατηγορούμενη η κυρία Πισπυρίγκου και μπορεί να λέει και να ισχυρίζεται ό,τι εκείνη θέλει. Δεν έπεται βέβαια ότι αυτό που ισχυρίζεται είναι σωστό. Οι δικαστές αύριο, όταν η υπόθεση θα φτάσει στη να εκδικαστεί, δεν θα βασιστούν στα όσα ισχυρίζεται η κατηγορουμένη, mm-hmm. όπως και σε όλους τους κατηγορούμενους. Συμβαίνει αυτό. Θα βασιστούν στα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι αρμόδιες αρχές και βάσει των όσων θα κατατεθούν στο δικαστήριο, στην αίθουσα του δικαστηρίου και τότε θα κρυφτούν και θα βγάλουν την απόφασή τους. Μα με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, βρίσκεται εκεί που βρίσκεται και η Ρούλα Πισπυρίγκου, να πούμε. Γιατί ακριβώς, είναι και αδιάστατα στοιχεία. Να, πολύ σωστά. Για να φτάσουν οι δικαστές, ο εισαγγελέας και η ανακρίτρια να την προφυλακίσουν, πάει να πει ότι έχουν στοιχεία σημαντικά σε βάρος της, και τα οποία συνελέγησαν από την ασφάλεια Αττικής, από τις έρευνες της ιατροδικαστικής και γενικά τους γιατρούς που ασχολήθηκαν με την υπόθεση. Γι' αυτό διαπιστώνεται ότι είναι κατηγορούμενοι για τον θάνατο της μιας από τις τρεις κορούλες της. Και όχι για τις τρεις. Την ακούμε
φορτισμένη. Ακούμε τη φωνή της να σπάει. Ίσως η πρώτη ή η δεύτερη φορά και μάλιστα μέσα από τη φυλακή. Όσο ήταν έξω δεν το είχαμε δει. Κάνει επίκληση στο συναίσθημα και θα μπορούσαμε, αν δεν είχαμε δει τόσες πολλές δηλώσεις και τόσες πολλές αναφορές και τόσες πολλές μαρτυρίες, θα μπορούσε να πείσει. Θα μπορούσε να πείσει. Απλώς, επειδή βλέπουμε ότι αλλάζει η συμπεριφορά, η στάση και η φόρτιση τώρα που είναι προσωρινά κρατούμενη και όχι σε όλες τις προηγούμενες στιγμές όπου βίωνε πένθος, βίωνε τον χαμό τριών παιδιών, γι' αυτό νιώθω λίγο ότι δεν μπορεί να μας αγγίξει. Εμείς, δεν μπορεί... μισό λεπτό τώρα, εμείς δεν μπορούμε να πούμε αν εγώ θα μιλάω, πείσει και ποιος θα πείσει. Εγώ μιλάω προσωπικά, μιλάω κάνω επίκληση, χρησιμοποιεί ένα μέσο και μιλάει δημόσια. Και μιλάω προσωπικά ότι αν εγώ δεν είχα ακούσει τόσες πολλές φορές την κυρία Πισπυρίγκου να τοποθετείται, με μια ψυχραιμία. Επικαλούμενη, φαντάζομαι ότι λες και θα συμφωνήσετε και οι υπόλοιποι, φαντάζομαι μαζί μου. Επικαλούμενη αυτό το κομμάτι, ειδικά των ημερών αυτών, των Άγιων ημερών. Ξεκάθαρα. Έτσι, με το να θέλει να ανάψει ένα κεράκι, μια λαμπάδα για τα παιδάκια της. Οποιοδήποτε μάνα και αν άκουγες να λέει αυτό, από τη στιγμή όμως που υπάρχει όλη αυτή η διαδρομή, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι. Δεν συνάδει σαν συμπεριφορά. Ναι. Εμένα προσωπικά, κύριε Σόμπολε, κιόλας δεν μου προκαλεί κάποιο συνέστημα ενός συγκίνησης ή αμφισβήτησης των όλων αυτών που έχει γίνει. Περισσότερο, να σας είμαι ειλικρινής, με εξοργίζει εμένα όλη αυτή η στάση. Την ίδια ώρα που μονίμως έχουμε δει ότι η κατηγορούμενη μέχρι αυτή τη στιγμή έχει μπει σε μια διαδικασία να ρίχνει το φταίξιμο στους γιατρούς και οι ανακοινώσεις έρχονται η μία μετά την άλλη, που οι ίδιοι άνθρωποι έχουν δώσει. Όλοι τους το είναι προσπάθησα για να σώσουν τουλάχιστον τη μικρή Τζορτζίνα και αυτό εμένα με εκνευρίζει πάρα πολύ. Μιλάς και για την πρόσφατη και για την ανακοίνωση, ανακοίνωση το γεγονός ότι έχουν μπει αυτή τη στιγμή όλοι οι γιατροί που έχουν ξέρουν και δεύτερη έχουν καταθέσει. Δεύτερη ανακοίνωση να πούμε έτσι από το νοσοκομείο. Να καταθέτουν τα αυτονόητα που για αυτούς κιόλας και να ξεσπούν και σε κλάματα οι άνθρωποι. Κύριε Σόμπολε, κατάφεραν. Θέλουμε ένα σχόλιο όπως σας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ο καθένας εκνευρίζεται, βγαίνει από τα ρούχα του που λέμε στην καθομιλουμένη με κάποια πράγματα. Αλλά εγώ τα έχω δει αυτά πάρα πολλές φορές στα χιλιάδες εγκλήματα που έχω καλύψει στην δημοσιογραφική μου πορεία. Μη σας κάνει εντύπωση. Υπάρχουν και αντιδράσεις τέτοιου είδους από συλληφθέντες, από κατηγορούμενος ή και από κατάδικος, καταδικασμένος. Ναι, ναι. Δεν μου κάνει εμένα εντύπωση. Δεν σας εκπλήτει, ναι. Όχι. Βέβαια, επόμενο είναι ο κόσμος που παρακολουθεί και βλέπει να εκνευρίζεται, να βγαίνει από τα ρούχα του που λέμε και να λέει έλεος, τι είναι αυτά που λες τώρα ή που κάνεις. Αλλά όμως... ένας κατηγορούμενος έχει το δικαίωμα. Στοιχείο πάντα της αθωότητας, το τεκμήριο της αθωότητας, όπως λέγεται στη νομική επιστήμη, και έχει το δικαίωμα να ισχυρίζεται ότι εκείνος θέλει. Επαναλαμβάνω, το δικαστήριο δεν θα λάβει υπόψη του αυτά τους ισχυρισμούς του κατηγορουμένου, άμα έχει ακράδαντα άλλα στοιχεία στα χέρια του. Αυτά τα οποία υποστηρίζει ο κατηγορούμενος. Ακριβώς. Που είναι αντίθετα ακριβώς από αυτά που υποστηρίζει η κατηγορούμενη ή όποιος άλλος κατηγορούμενος. Σίγουρα και αυτό το κομμάτι της κοινής γνώμης, να το λέμε, να το επικαλούμαστε, ασχέτως του πώς βλέπουμε τα πράγματα να ρέουν ή όχι, η δικαιοσύνη δεν επηρεάζεται, είναι άτεγκτη τουλάχιστον στο κομμάτι αυτό από το πώς και τι πιστεύει ο απλός κόσμος ή το τι επικρατεί, ας πούμε, στην περιραίουσα ατμόσφαιρα τη προκύπτει. Πάντως και η κατηγορούμενη φαίνεται ότι στηρίζεται σε κάποια πράγματα που προφανώς έχουν μεριμνήσει και οι δικηγόροι της. Δηλαδή σε ό,τι έχει να κάνει δηλαδή, με το κομμάτι της κεταμίνης, το πώς την πήρε, της μετατόπισης, ευθύνης, τα πάντα όλα.